Ο φακός του Καλλινολιούς βρίσκεται στο ισόγειο του αναγνωστηρίου μας, όπου χθες και σήμερα γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα, εγώ θα έλεγα εκπαιδευτική διαδικασία. Ακριβώς. Πώς τα παιδιά και του γυμνασίου και του λυκείου θα προσανατολιστούν. Έτσι. Θα προσανατολιστούν σε σπουδές και όχι μόνο στη Γερμανία για μεταπτυχιακά, για υποτροφίες, για σπουδές. Στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού με υπεύθυνο τον κύριο Αθανάσιο Γλίτα και με σκοπό την προώθηση της πολυγλωσσίας, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στο νησί μας ήδη από χθες την κυρία Ηλιάνα Κικίδου, υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε και την κυρία Ρεγκίνα Φρέντζου, η οποία είναι και διευθύντρια της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Σπουδών Ανταλλαγών DAD, για να μας μιλήσουν για τις παρακάτω δράσεις που μπορεί να συνεχίσει. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε εσάς. Ναι. Θα μου πείτε το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Ωραία, λέγομαι Ρεγκίνα Φρέντζου και διευθύνω τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών Ελλάδος. Βρίσκομαι πρώτη φορά στο νησί σας. Ήρθαμε μαζί με τη συνάδελφο από το Ινστιτούτο Γκέτε, την κυρία Κικίδου. Και ήρθαμε μετά από πρόσκληση του κύριου Βλίτα και των καθηγητριών της γερμανικής γλώσσας των γυμνασίων της Καλλίμνου, με σκοπό να ενημερώσουμε το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο και πρώτο και δεύτερο λύκειο Καλλίμνου σχετικά με τα ωφέλη της εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, τις δυνατότητες που ανοίγουν από την πολυγλωσσία και από την κτήση της γερμανικής γλώσσας, καθώς και για την φοιτητική ζωή στη Γερμανία, να ενημερώσουμε γενικότερα για το πώς είναι η Γερμανία ως τόπο σπουδών, ως ζωή, πώς είναι η Γερμανία ως άνθρωποι, να τους μιλήσουμε για τις υποτροφίες που προσφέρουμε ως Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, γιατί προσφέρουμε ένα πλήθος υποτροφιών. Άρα, τους ανοίγετε ορίζοντες στη γνώση τους, μετά δηλαδή από το λύκειο, να έχουν την δυνατότητα, έτσι, να πάνε στη Γερμανία που διαθέτει, φαντάζομαι, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό σύστημα. Εμείς δίνουμε ένα κίνητρο ακριβώς, μιλήσαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας και θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο τα παιδιά είτε να βγουν για σπουδές, βασικές σπουδές στη Γερμανία, είτε να βγουν μετά μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών τα οποία ήδη συμβαίνουν στα σχολεία της Καλλίμνου και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα να είναι τόσο ανοιχτά και τόσο ήδη δικτυωμένα τα σχολεία της Καλλίμνου εδώ, να εκμεταλλευτούν ό,τι ευκαιρία τους δίνεται, να έχουν τις κεραίες τους τεντωμένες και να εκμεταλλευτούν και την παρουσία τη δική μας και ξέρω ότι έχουν έρθει και άλλες παρουσίες στο παρελθόν να μπορέσουν να βγουν στο εξωτερικό για να βελτιώσουν και να ανοίξουν όπως λέτε και εσείς τους ορίζοντές τους. Thank you, Sam. Γεια. Yeah. Εσείς είστε η αφορμή για να γίνει όλο αυτό το ωραίο, η ωραία αυτή εκδήλωση χθες και σήμερα. Η αφορμή ήταν τα παιδιά. Εγώ είμαι καθηγητής στο πρώτο γυμνάσιο Καλλίμνου. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά και χρειάζονται όσα κίνητρα μπορούμε να τους δώσουμε για να θριαμβεύσουν στη ζωή τους, γιατί πράγματι θα θριαμβεύσουν. Εγώ δεν είμαι από εδώ, είμαι από τη Σπάρτη, αλλά τα παιδιά της Καλλίμνου είναι πραγματικά εξαιρετικά. Αν μπορώ μόνο ένα λεπτούλι να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν σε αυτό, εκτός φυσικά από τους συναδέλφους, τον ΔΕΑΔΕ και το ΓΕΤΕ και το Δήμο Καλλίμνου, που μας παραχώρησε το χώρο και μας βοήθησε με όλα τα τεχνικά, το πνευματικό κέντρο και το καθεξής, και το αναγνωστήριο. Τον Ανάση και όλους όσους βλέπετε. Εντάξει, μην σας κουράζω σε αυτά. Αυτό από εμένα και νομίζω λόγω της συναδέλφησης των γερμανικών της πόλης. Διδάσκεται γερμανικά. Σε ποιο σχολείο? Στο πρώτο γυμνάσιο και στο δεύτερο λύκειο εδώ στην Καλλίμνο. Θέλω να σας μιλήσω για τη χθεσινή μέρα, όπου τα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων ενημερώθηκαν για τη χρησιμότητα της πολυγλωσσίας και για τις δυνατότητες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία, σε αγγλόφωνα και όχι μόνο, και γερμανόφωνα πανεπιστήμια. Αυτά από μένα. Πώς βλέπετε τα παιδιά, να δέχονται τη γερμανική γλώσσα στο σχολείο? Είναι πολύ πρόθυμα και δεκτικά. Η αντιμετώπιση τους είναι πολύ θετική. Πολύ θετική. Και η χθεσινή τους συμπεριφορά ήταν άψογη.
Καλησπέρα. Εγώ διδάσκω σε 3 δημοτικά εδώ στην Κάλυμνο. Χθες είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Μαρία Γκόντου από την Αθήνα, η οποία ασχολήθηκε με κάποια εργαστήρια δεξιοτήτων με την 4η και 5η δημοτικού. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα με την ενασχόλησή τους και ασχολούνται πολύ ευχάριστα με τα γερμανικά. Τα μικρούλικα με τα γερμανικά πώς τα πάνε? Γιατί υπάρχει μια έτσι νοοτροπία να κυριαρχεί η αγγλική. Ναι, σίγουρα, διότι από πιο μικρές τάξεις διδάσκονται τα αγγλικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ζήλος στο νησί και για τα γερμανικά από τις μικρές ηλικίες. Κύριε Μακρυλού, Χάιτα. Ή να χρησιμοποιήσουμε... Χάιτα, μακρυλός ο άντρας. Α, έτσι, Ναι. Του ηθοποιού μας. Του ηθοποιού. Εσείς πού διδάσκετε? Εγώ διδάσκω στο δεύτερο γυμνάσιο. Με τη Γερμανία τι σχέση έχετε? Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Γερμανία και η μητέρα μου είναι Αυστριακή. Έχω δηλαδή Αυστριακή ηθαγένεια στην Τσάντα. Άρα η εμπειρία σας δηλαδή από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι... Εγώ είχα η ίδια εμπειρία, δικιά μου εμπειρία. Είχα δικιά μου εμπειρία, μεγάλωσα στη Γερμανία, πήγα σχολείο. Δεν πειράζει, μιλάει το παιδί τώρα. Μιλάει. Είχα εμπειρία από το γερμανικό σύστημα, γιατί μεγάλωσα στη Γερμανία και πήγα εκεί σχολείο. Βέβαια, πανελλήνιες έδωσα εδώ, κανονικά. Τι λέτε εσείς στα παιδιά τώρα, αυτά τα οποία είναι έτοιμα να ακολουθήσουν έτσι ένα δρόμο εκπαίδευσης στο εξωτερικό? Να έχουν πάντα ανοιχτές τις κεραίες τους γενικώς, γιατί οι ευκαιρίες υπάρχουν παντού και η πολυγλωσία, η γλωσσομάθεια είναι το βασικό εισιτήριο στην τσέπη τους βασικά. Χωρίς ξένες γλώσσες νομίζω ότι δεν πας πουθενά τη σήμερα ημέρα, είτε αυτά είναι, τα αγγλικά μόνο δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε πολλές γλώσσες γενικώς για να κινηθούμε τη σήμερα ημέρα παντού. Εγώ ήθελα να σας πω λίγο σήμερα και τι έγινε. Είχαμε εκδηλώσεις εδώ πέρα, παιδιά έπαιξαν μουσική, παρουσιάσανε, κάνανε πολλές πρόβες τα παιδιά, παρουσιάσανε μουσικά κομμάτια, εξαιρετικά. Στήσαμε διάφορους πάγκους εδώ πέρα, ενημέρωσης από τις κυρίες, από την κυρία Φρέτζου. Έναν πάγκο χειροτεχνίας, κεράσαμε τα πρέτσελ και τις λεμονάδες μας. Γενικά νομίζω ότι τα παιδιά περάσαν πολύ όμορφα σήμερα και έχουμε συνέχεια το απόγευμα με προβολή ταινίας από τις 6 και μετά μέχρι τις 8, που πάλι όμως θα παίξουν πρώτα τα παιδιά μας μουσική με λίγο πιο ροκ. Το πρωί ήταν πιο κλασικά τα πράγματα, τώρα το απόγευμα θα έχουμε λίγο πιο ροκ καταστάσεις και μετά θα έχουμε την προβολή ταινίας στην αίθουσα των καθηγητών. Βραβευμένη γερμανική ταινία, υποψήφια για Όσκαρ. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια ολοκληρωμένη έτσι εκπαιδευτική διαδικασία για να ενημερωθούμε. Έγιναν εργαστήρια, κάτι μου είπατε εκεί, στον πάνω όροφο. Να μιλήσει πρώτα η υπεύθυνη και μετά θα πω εγώ για τα εργαστήρια, γιατί ήρθε η κυρία Κικίδου. Α, καλώς τη μας. Ήρθατε από το Ινστιτούτο Goethe. Το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, έτσι. Ήθελα και εγώ από τη μεριά μου καταρχήν να ευχαριστήσω εδώ πέρα για την πρόσκληση, γιατί προσκληθήκαμε και ήρθαμε. Και υπήρχε μια φοβερή οργάνωση από το team εδώ πέρα της Καλύμνου, ο κύριος Βλίτας και οι συνάδελφοι των γερμανικών. Απίστευτη οργάνωση, απίστευτη προετοιμασία και χαρήκαμε και μάλιστα ήταν και μεγάλη έκπληξη για μας το γεγονός ότι ήρθανε τόσα παιδιά και μας παρακολουθήσανε στην ενημέρωση, πήρανε μέρος στα εργαστήρια. Και ενώ σήμερα είχαμε τις αμφιβολίες μας λόγω του καιρού ότι θα βρέξει, θα έχει πρόβλημα και δεν θα έρθει κανείς, τελικά γεμίσαμε πάλι το χώρο. Πώς σας φαίνεται η Καλύμνος? Εξαιρετική. Στα γερμανικά πώς θα το πούμε? Φαντάστης. Φαντάστης. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι η κυρία Γκόντου. Έκανα τα εργαστήρια εδώ στην Καλύμνο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους και εδώ το Δήμο της Καλύμνου, τον κύριο Βλίτα, όλους αυτούς που πήραν μέρος και οργάνωσαν όλο αυτό. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι τα παιδιά πήραν με πολύ χαρά μέρος, όχι μόνο τα παιδιά που κάνουν γερμανικά, αλλά το αξιοσημείωτο ήταν ότι πήραν μέρος και παιδιά που δεν κάνουν γερμανικά σαν δεύτερη γλώσσα, αλλά ήρθαν εδώ σήμερα και πήραν μέρος στα εργαστήριά μας και είναι πολύ ικανοποιημένα. Και να πω αυτό που είπα και πριν, ότι η Κάλυμνος παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών που μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Το ζητούμενο είναι να μαθαίνουν όσο περισσότερες ξένες γλώσσες μπορούν, όχι μόνο γερμανικά απαραίτητα. Εμείς τονίζουμε βέβαια εδώ τα γερμανικά,
Αλλά η Κάλυμνος έχει και ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο και πολύ μεγάλες επιτυχίες στις Πανελλήνιες κάθε χρόνο. Και αυτό το αντικατοπτρίζεται και εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλες. Και σας χαιρετούμε πάρα πολύ. Ήταν μια όμορφη εμπειρία. Είναι ένα ρεπορτάζ πρωτόγνωρο για μας και ελπίζω και εύχομαι αυτή σας η προσπάθεια να βρει ανταπόδοση από τα παιδιά. Γιατί νομίζω η γνώση σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα είναι ότι καλύτερο εφόδιο. Συμφωνείτε? Έχουμε να πούμε κάτι, να το κλείσουμε πριν? Όχι, το κλείσω έτσι με μια πανοραμική λήψη.